Το γεγονός ότι ήθελαν πάση θυσία νεκρότων Μαριούθκια οδηγεί τους ανακριτές σε ξεσκονισμά φακέλων παγιών υποθέσεων, στις οποίες φιγούραρε το όνομά του την ώρα που συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από το περιβάλλον του και όχι μόνο. Κατά την πρωινή σύσκεψη των ανακριτών, αξιολογήθηκαν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα σε σχέση με την πορεία των ερευνών. Ακολουθούν τα τελευταία βήματα του θύματος και συλλέγουν υλικό που κατέγραψαν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να διαπιστώσουν ενδεχομένως ύποπτες κινήσεις γύρω από τις τελευταίες του ενέργειες. Κατά τη διάρκεια των ωρών που έχουν περάσει, συνεχίστηκε η ανάκριση διαφόρων προσώπων που θεωρούνται ότι θα προσέφεραν κάποια μαρτυρία. Έγιναν έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες αλλά και υποστατικά, ενώ διενεργήθηκε και η νομισμένη νεκροτομή επί της ισόρου του θύματος, όπου διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του προήλθε από βαρύτατη κρανοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων, τα οποία έχουν προκληθεί από πυροβολόπλο. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε η άρση του τηλεφωνικού απόρριτου του θύματος για να διαπιστώσουν τις τελευταίες επαφές που είχε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όσο περνάνε οι ώρες και με τους δράστες να παραμένουν άφαντοι, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος μη εξιχνίαση της υπόθεσης. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο.